samustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα. Κοιτάξτε να δείτε, ξέρουμε ότι βιώνει όλη η ελληνική κοινωνία πάρα πολλά προβλήματα εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και είναι επόμενο τα βιώνουν και οι ίδιοι οι δικηγόροι. Mm-hmm. Πόσο μάλλον και εμείς έχουμε πάρα πολλά μέλη τα οποία είναι νέα παιδιά και νέοι δικηγόροι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που έχουμε πέρα από τη συρρήκνωση της δικηγορικής ύλης είναι και η στελέχωση των δικαστηρίων με υπαλληλικό δυναμικό. Όπως γνωρίζετε, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και όχι μόνο στην απονομή της δικαιοσύνης αλλά και γενικά στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Υπάρχουν πάρα πολλές κενές θέσεις, οργανικές. Με την τελευταία ψήφιση ορισμένων νόμων μετακύλησε αρμοδιότητα προς το ειρηνοδικείο από το μονομελές και πολυμελές. Και όπως καταλαβαίνετε, η ύλη πλέον έχει μετακυλιστεί και είναι πάρα πολύ μεγάλη, ειδικά για τα ειρηνοδικεία. Έχουμε στο πρόγραμμά μας βέβαια να επισκεφθούμε τον καινούριο Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Ροπακιώτη, ο οποίος και ως μαχόμενος δικηγόρος γνωρίζει τα προβλήματα. Έχει υποσχεθεί να ενσκύψει σε αυτά και να δώσει λύσεις. Πιστεύουμε μέσα στο Σεπτέμβριο να κάνουμε ένα ταξίδι στην Αθήνα. Σύσσωμα το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος των Δικαστικών Υπαλλήλων της ΣΑΜΟ, πιστεύω να έχουμε κάποιες λύσεις στα προβλήματα τα οποία σας είπα προηγούμενα. Mm-hmm. Παλιότερα, κύριε Κολέρα, υπήρχε, δεν ξέρω αν ήταν πραγματικότητα ή αν ήταν στη σφαίρα ενός αστικού μύθου, το ότι είμαστε γενικώς ως Έλληνες, και όχι μόνο εδώ ως κάτοικοι της ΣΑΜΟ, δικομανείς. Συνεχίζεται αυτό, δηλαδή πάμε στα δικαστήρια για ψήλου πίδημα, όπως λέγαμε. Όχι, αυτό το φαινόμενο έχει εκλείψει προπολού. Άλλωστε, μη λησμονείται ότι με τις τελευταίες τροποποιήσεις στον νόμο η δικαιοσύνη έχει ακριβήνει κατά πολύ. Mm-hmm. Φέρει πίν, για παράδειγμα, για να ασκήσει κάποιος μία έφεση θα πρέπει να πληρώσει ένα παράβολο 200 ευρώ, για να καταθέσει μία μήνυση ένα παράβολο των 100 ευρώ και φυσικά να πληρώσει και την αμοιβή του δικηγόρου, το ΦΠΑ mm-hmm. και όλα τα έξοδα στα οποία θα έχει υποβληθεί ο δικηγόρος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και η δικαιοσύνη στην Ελλάδα είναι πλέον ακριβή, όπως είναι όλα τα πράγματα πια. Μου έλεγε ένας συνάδελφός σας ότι σε πολλές υποθέσεις πληρώνετε από την τσέπη σας στο δικηγορικό σύλλογο τα χρήματα μέχρι να τα εισπράξετε. Ισχύει αυτό, είναι ένας κανόνας? Κανόνας δεν είναι, ισχύει όμως. Όπως είπαμε και προηγούμενα, υπάρχει πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία, υπάρχει οικονομική δυσπραγία και είναι επόμενο οι πολίτες να τη βιώνουν mm-hmm. και ερχόμενοι καθημερινά στα δικαστήρια για τις υποθέσεις τους και για την επίλυσή τους. Δεν έχουν τα απαραίτητα χρήματα προκειμένου να πληρώσουν όχι μόνο την αμοιβή, αλλά και τα έξοδα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πάρα πολλοί συνάδελφοι αναγκάζονται να πληρώνουν εξιδίων και να βοηθάνε τον κόσμο. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτόν τον χρόνο που μας παραχωρήσατε. Να σε ευχηθώ καλό μεσημέρι και καλή δύναμη στα νέα σας καθήκοντα. Ή μάλλον πριν να ολοκληρώσουμε, να πούμε λιγάκι τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ναι, μετά τις εκλογές της 20 Ιουλίου, την προηγούμενη Παρασκευή δηλαδή, εκλέχθηκα εγώ πρόεδρος με 21 ψήφους και με δεύτερη την κυρία Κουτσούγερα με 16. Mm-hmm. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον κύριο Χιώτη Μανώλη από το Καλλόβαση που έλαβε 26 ψήφους, τον κύριο Πασαγιάννη τον Κώστα από το Βαθύ και τον κύριο Καλκάκη τον Γιάννη που ισοψήφισαν με 24 ψήφους και την κυρία Θωμασούλη με 22 ψήφους. Μάλιστα. Προσεχώς θα συνέλθουμε σε σώμα, θα κατανείμω τις αρμοδιότητες και θα αρχίσουμε τη δουλειά γιατί κυρίου Μενετή. Η κυρία Κουτσούγερα δεν συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο? Όχι. Είναι έτσι ο κανονισμός που δεν μπορεί να συμμετέχει. Ναι. Οπότε έχετε μόνο μία γυναίκα δηλαδή στο ΔΣ. Ναι, πάντα φροντίζουμε να έχουμε και την ποσόστοση. Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω και πάλι, να ευχηθώ καλό μεσημέρι και καλή συνέχεια. Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Samustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα.